καλώς ήρθατε ξανά πίσω στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε αγαπημένοι μου, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα που σας γυρίζω το βιντεάκι, είναι Δευτέρα 1 Ιουλίου, οπότε καλό μας μήνα, καλό καλοκαιράκι και επίσημα. Για μένα δεν ξέρω, πάντα τον Ιούλιο αρχίζω και νιώθω ότι ξεκινάει το καλοκαίρι, είναι οι διακοπές που πλησιάζουν, είναι ότι είναι ο πιο έτσι κεντρικός μήνας του καλοκαιριού. Έχω κάνει λοιπόν κάποιες αγορές, γιατί έχω ήδη ξεκινήσει να προετοιμάζω εγώ για το ταξίδι. Δεν μ' αρέσει να τα αφήνω και τελευταία στιγμή, ξέρετε πολύ καλά, οπότε έχω εδώ πέρα συγκεντρώσει διάφορες αγορές που έχω κάνει για το ταξίδι κατά βάση και ένα δωράκι που έχω εδώ πέρα από όρκεστρα για την ανιψούλα μου και της πήρα έτσι κάτι όμορφο, ξέρετε το μεταξύ, διαλέγω τώρα μουρδιακά. Και η ανιψούλα μου είναι 3 χρονών και τα βλέπω με άλλο μάτι πλέον, γιατί έχει έρθει και η σειρά μου, όπως καταλαβαίνετε. Και πραγματικά ανυπομονώ, γιατί πήγαμε στο όρκεστρα και είδαμε και έπιπλα για το μωρό. Είδαμε κρεβατάκια, καρότσια, λίκνο, ξέρετε όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα. Φοβερό το συναίσθημα του να πηγαίνεις να διαλέξεις πράγματα που δεν είναι για σένα και είναι για το νέο πλασματάκι. Και η κυλίτσα εδώ πέρα έχει αρχίσει και μεγαλώνει, όπως βλέπετε, έχει αρχίσει να φουσκώνει σιγά σιγά. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Πρώτα από το όρκεστρα, να σας δείξω τι διάλεξα σε παιδικό ρουχαλάκι για κοριτσάκι. Της πήρα αυτήν εδώ, την ολόσωμη φόρμα, ένα ολόσωμο σορτσάκι. Δείτε εδώ ομορφιά. Εντάξει, εγώ τρελαίνομαι με αυτά εδώ τα σχέδια, τα καλοκαιρινά, τα κοριτσίστικα, που έχει πάνω φοίνικες, έχει πάνω σαγιονάρες, ήλιους, θάλασσες, πραγματικά πανέμορφο. Και είχε και ασορτή αυτό εδώ το καπελάκι, που εμένα τα σετάκια γενικά μου αρέσουν και μου τραβάνε πολύ το ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι έχεις να συνδυάσεις κάτι. Επίσης τη διάλεξα αυτήν εδώ τη τσαντούλα, δείτε εδώ, μία φραουλίτσα. Είναι πλαστική, σιλικόνη βασικά, γύρω-γύρω και έχει αυτά εδώ τα μπυλάκια τα οποία μπορείς να πατάς και να παίζεις με φερμουαράκι από πάνω και τη φοράς χιαστή. Τη διάλεξα και αυτοκολλητάκια με την αγαπημένη της Minnie Mouse. Πόσο μου αρέσουν και όλες που είναι τρισδιάστατα. Έχει πάρα πολλά επάνω. Έχει περίπου 50 κομμάτια. Οπότε υπέροχα. Είναι από Disney. Φυσικά με αυτό εδώ το σετάκι δεν θα μπορούσα να μην διαλέξω και μερικά κοκαλάκια. Τι καλύτερο για ένα κοριτσάκι. Έχουν αρχίσει και μεγαλώνουν τώρα τα μαλάκια της. Και τη διάλεξα αυτά εδώ τα άλλα στιχάκια. Έχει και πιαστράκια μέσα. Πολύ ολοκληρωμένο σαν σετ. Αλλά επειδή δεν μπορούσα να διαλέξω ποιο μου αρέσει περισσότερο, τα πήρα και τα τρία. Διάλεξα αυτά εδώ τα αξεσουάρ με unicorns, είναι πιαστράκια για τα μαλλιά. Ξετρελάθηκα με τα συγκεκριμένα, πόσο διαφορετικά, έχει unicorn, ουράνιο τόξο, έχει καραμελίτσα. Αφήστε, τα κορίτσια είναι μαγεία. Και εδώ πέρα διάλεξα και αυτά εδώ τα πιαστράκια, που είναι και αυτά έτσι πλαστικά και γύρω γύρω είναι κάπως τρισδιάστατο, με κοχυλάκια, υπόκαμπους και μία κοπελίτσα. Μου άρεσαν πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα τις αρέσουν και αυτές πάρα πολύ. Ανυπομονώ να δω την αντίδρασή της και βρήκα και αυτό εδώ κάτι άσχετο για την παραλία, γιατί θα κατέβουμε με αεροπλάνο, οπότε δεν έχω πολύ χώρο στα πράγματα για να βάλω πολύ όγκο, οπότε της διάλεξα απλά και αυτούς εδώ τους κόνους, με αυτό εδώ το φτιαράκι, για να παίζει έτσι στην άμμο. Αυτά εδώ τα διάλεξα από όρκεστρα, το οποίο νομίζω ότι υπάρχει και στην Ελλάδα και έχει πραγματικά πάρα πολύ ωραίες επιλογές σε παιδικά. Το τέλειο είναι ότι έχει και ρούχα μητρότητας, που δεν το ήξερα, σε εξαιρετικά καλές τιμές, οπότε για την επόμενη σεζόν, από Σεπτέμβριο δηλαδή, σίγουρα θα πάω να διαλέξω κάτι. Έχει πολύ ωραίες μπιτζάμες, φόρμες για το σπίτι, για τζιν εγκυμοσύνης. Γιατί τώρα για το καλοκαίρι είμαι αρκετά καλυμμένη, έχω πάρει και αυτό εδώ το σετάκι. Είναι αυτό εδώ το κοντομάνικο, βάμβα καιρό, 100%. Με αυτό εδώ το λίκρα σορτσάκι, το οποίο έχω πάρει σε όλα τα χρώματα. Μαύρο, γκρι και αυτό το μπέζ και με έχουν καταβολέψει για την εγκυμοσύνη. Πραγματικά. Και είναι πολύ άνετα, ό,τι πρέπει. Οπότε ναι, θα χρειαστώ σίγουρα για την επόμενη σεζόν τώρα, από Σεπτέμβριο, να πάω να κάνω μία επίσκεψη.
και να διαλέξω. Πάμε όμως να σας δείξω τι έχω πάρει και εδώ πέρα. Δεν είναι από Action, απλά τα έχω συγκεντρώσει όλα σε αυτήν εδώ την τσαντούλα, επειδή είναι υφασμάτινη και βολεύει πάρα πολύ. Έχω παραγγείλει διάφορα πράγματα από Shein για το ταξίδι, αλλά είναι και από διάφορα άλλα καταστήματα. Κάθε φορά που θα σας δείχνω κάτι θα σας λέω και από πού είναι. Και θα ξεκινήσω από αυτό εδώ το νεσεσεράκι, το οποίο πήρα από Yves Rocher. Για τώρα, για το καλοκαίρι, είναι υφασμάτινο εξωτερικά και εσωτερικά. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι είναι όπως τα ψυγιάκια, το εσωτερικό από τα ψυγιάκια. Έχει αυτήν εδώ την θερμομόνωση, οπότε για το καλοκαίρι, για την παραλία, είναι ό,τι καλύτερο για τα αντιλιακά, γιατί όπως και να έχει, πρέπει να τα κρατάς σε μια θερμοκρασία σχετικά χαμηλή όσο γίνεται, γιατί στην παραλία θα κάνει και 30, θα κάνει και 35, οπότε το αντιλιακό όσο να είναι θα λιωθεί, οπότε μέσα σε αυτή την κασετίνα θεωρώ ότι θα παραμείνει μια χαρά δροσερό το αντιλιακό του σώματος και του προσώπου. Έχει το ιδανικό μέγεθος για να βάλεις μέσα το αντιλιακό σου, να βάλεις μέσα κάποια κρέμα που θέλεις, να βάλεις τα προσωπικά σου αντικείμενα και να παραμείνουν σε μια καλή θερμοκρασία. Οπότε αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Πήρα και ακουστικά ασύρματα για το κινητό, διάλεξα λευκά. Μπορείς να τα φορτίσεις από εδώ κάτω με το καλώδιο που έχω εγώ από το κινητό μου και είναι, ξέρετε, τα ασύρματα που τα βάζεις στα αυτιά σου. Εγώ τα ήθελα γενικά γιατί μιλάω αρκετά συχνά στο τηλέφωνο, αλλά τα ήθελα και για το ταξίδι τώρα, για το αεροπλάνο, για να μπορώ να βάλω μια μουσικούλα, να είμαι πιο χαλαρή, καταλαβαίνετε. Είναι χρήσιμη γενικά τα ακουστικά. Για το ταξίδι τώρα διάλεξα για τις βαλίτσες μας από Shein, είμαι πάρα πολύ τυχερή που βρήκα στο χρώμα της βαλίτσας αυτές εδώ τις ζώνες οι οποίες κρατάνε τη βαλίτσα σου. Εντάξει, ποτέ δεν τις υπερφορτώνω, έτσι κι αλλιώς στο αεροπλάνο έχει συγκεκριμένο επιτρεπόμενο όριο κιλών, οπότε δεν μπορείς να το υπερβείς. Άρα δεν παραφουσκώνω τη βαλίτσα όπως είχα κάνει πέρσι που κατεβήκαμε με το αυτοκίνητο και μπορούσα να πάρω τι ήθελα. Φέτος πρέπει να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένη. Θα φανεί, μέσα στην εβδομάδα μάλλον θα ξεκινήσω να τις φτιάχνω και τις βαλίτσες. Οπότε διάλεξα αυτές εδώ τις ζώνες, είναι ίδιο χρώμα με τις βαλίτσες μας της Delsey. Πήρα δύο σε αυτό εδώ το χρώμα, το πράσινο, το κάπως πράσινο-μπλε είναι. Και μία μαύρη για τη βαλίτσα του Paul. Είναι αρκετά μεγάλα, μπορείς να αυξομοιώσεις ανάλογα αν είναι για μεγάλη βαλίτσα ή για μικρή και τα θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμα γιατί η αλήθεια είναι ότι τις βαλίτσες στα αεροδρόμια τις πετάνε όπως να είναι, οπότε καλύτερα ας κρατιέται και με ένα έξτρα ζωνάκι. Επίσης τώρα από Shein διάλεξα μία συσκευασία που είχε μέσα διάφορες θήκες προστατευτικές για την οδοντόβουρτσα σε διάφορα χρώματα και τέτοια παίρνω πάντα πριν πάμε κάπου ταξίδι γιατί μπορείς να προστατεύσεις την οδοντόβουρτσά σου, οπότε πολύ χρήσιμο και αυτό. Επίσης από Shein διάλεξα αυτό εδώ το πολύ ωραίο χτενάκι. Είχα ένα τέτοιο παλιότερο από Tiger, το οποίο δεν ξέρω που το έχω βάλει και μόλις το είδα στο Shein ενθουσιάστηκα και λέω δεν πειράζει, θα ξαναπάρω. Οπότε διάλεξα αυτό εδώ που έχει χτενάκι στα πλάγια. Δείτε εδώ τι ωραίο. Και μπορείς να το έχεις μέσα στην τσάντα σου, μπορείς να το έχεις στην παραλία, έχει και καθρεφτάκι. Οπότε τι καλύτερο να μπορείς έτσι να φρεσκαριστείς και πιάνει και πάρα πολύ λίγο χώρο για μέσα στην τσάντα σου. Επίσης από Shein διάλεξα και ένα τρίο πακέτο με προστατευτικά καλύματα για την τουαλέτα. Δείτε εδώ πώς εφάπτουνε και θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Γιατί θα πάμε διακοπές και εκτός της βάσης μας, εκτός Θεσσαλονίκης. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα χρήσιμο έτσι, εργαλείο για την τουαλέτα. Γιατί αν πας σε εξωτερική τουαλέτα, είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα. Οπότε, ας έχω και ένα τέτοιο προστατευτικό κάλυμα, όσο γίνεται να προστατευτώ από διάφορα έτσι μικρόβια, φυσικά δεν ακουμπάς, αλλά προσπαθείς να δημιουργήσεις μία σπίδα προστασίας γύρω σου. Οπότε θα διάλεξα και αυτά, θα φανεί αν θα με βοηθήσουν. Πήρα για εμάς αυτά εδώ τα λαστιχάκια, μαύρα κλασικά λαστιχάκια για τα μαλλιά. Ένα φρόλτρο Sanex, λίγο άσχετο, το πήρα για εδώ για το σπίτι.
το οποίο είναι αρκετά ενυδατικό, δεν έχει parabens, έχει πάρα πολύ καλή κριτική το Sanex στο Yuka και σας το λέω αυτό πραγματικά, είναι από τα καλύτερα αφρόλουτρα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για όλη την οικογένεια. Το άρωμά του είναι πολύ φρέσκο, μπορείτε να τα βρείτε σε πολύ καλές τιμές στο σούπερ μάρκετ. Οπότε διάλεξε και ένα Sanex και φυσικά τα πλέον αγαπημένα μας αποσμητικά από Sanex, τα οποία έχουν 0% αλκοόλ και είναι ό,τι καλύτερο για το δέρμα, 24-ωρη προστασία και είναι μπροστά σαν, δεν ξέρω πώς να σας το περιγράψω, σαν βαζελίνη είναι μπροστά και δεν βρέχει, δεν υγραίνει πάρα πολύ τις μασχάλες, εν αντιθέσει με τα κοινά αποσμητικά, τα οποία δεν έχουν πάρα πολύ καλές κριτικές στο Yuka, να τα λέμε και αυτά. Πήρα ένα Dettol 100% φυσικό άρωμα, αντιβακτηριδιακό σαπουνάκι για τα χέρια με άρωμα λεμόνι, που μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό. Για εδώ και το σπίτι το πήρα αυτό, δεν είναι όλο για τα ταξίδια. Πήρα από Pampers μωρό μάντιλα για να τα πάρω μαζί μου στο ταξίδι και να έχω μαζί μου και αυτά 0% αλκοόλ, είναι για το πρόσωπο, για τα χέρια, για την τουαλέτα, πάρα πολύ χρήσιμα, έχει 52 κιόλας μέσα, οπότε μια χαρά, θα με βγάλω νομίζω τέλεια για τις διακοπές μας. Πήρα εντωμεταξύ και ένα αντισηπτικό χεριών, η φαν αγορά της ημέρας. Το βρήκα στο Action, δείτε εδώ πόσο ωραίο καλοκαιρινό για να το έχεις όλη μέρα μαζί σου. Έχει και τσαντάκι, εγώ θα τρελαθώ με κάτι τέτοιο, να ξέρετε. Μ' άρεσε πάρα πολύ και είναι μέσα αντισηπτικό, έτσι ένα καθαριστικό gel χεριών για όταν είσαι έξω από το σπίτι. Επίσης από Shein, είχα δύο, να το. Πήρα αυτές εδώ τις θήκες για τα ξηραφάκια, το βρήκα πάρα πολύ χρήσιμο σαν ιδέα. Συνήθως το ξηραφάκι μου το έβαζα σε κάποιο σακουλάκι, σε κάποια μικρή κασετίνα. Παρ' όλα αυτά, αυτές εδώ οι θήκες είναι συγκεκριμένες και είναι ειδικές για αυτή τη δουλειά, γιατί έχουν άνοιγμα από πίσω και αναπνέει το ξηραφάκι, οπότε αερίζεται και δεν συγκεντρώνονται μικρόβια. Οπότε πήρα δύο, ένα για μένα και ένα για τον Πολ, για να το έχουμε για το ταξίδι μας. Εμένα αυτά εδώ τα μικρά τα πραγματάκια πολύ μου φτιάχνουν τη διάθεση. Επίσης από Shein διάλεξα αυτό εδώ το αυγουλάκι το πλαστικό για να βάζω μέσα το σφουγγαράκι μου για το μακιγιάζ, το οποίο κλείνει, είναι λίγο ευαίσθητο είναι η αλήθεια, αλλά εντάξει, διάλεξα λοιπόν και αυτό εδώ το δάκρυ, το οποίο έχει ανοίγματα τρυπούλες μπροστά και πίσω και με αυτόν τον τρόπο αναπνέει το σφουγγαράκι σου και δεν το έχεις έτσι χύμα μέσα στον εσεσέρ σου, που εντάξει δεν κάνει πολύ καλό. Πήρα μία οδοντόκρεμα Oral-B Pro Expert με άρωμα μέντα που έχει 24-ωρη προστασία. Και τι άλλο έχω έτσι να σας δείξω από εδώ. Α, ναι. Επίσης διάλεξα από Shein αυτό εδώ το κουτάκι, το οποίο πραγματικά όταν το βλέπεις έτσι απορείς τι είναι, αλλά είναι μία θήκη για τις μπατονέτες. Γιατί στο ταξίδι επίσης παίρνω κάθε φορά μπατονέτες από το σπίτι και τις έβαζα σε ένα πολυπάκ, σε ένα πλαστικό σακουλάκι και τις είχα έτσι κάπου μέσα στην τσάντα, μπορούν να πατικωθούν, χιλιαδιό. Οπότε βρήκα αυτό εδώ το κουτάκι, έκανε μόνο 40 λεπτά στο Shein και ξετρελαίνομαι εγώ με κάτι τέτοια tips οργάνωσης, μου αρέσουν πάρα πολύ. Το ανοίγεις και βάζεις μέσα τις μπατονέτες που θέλεις να έχεις μαζί σου για το ταξίδι. Νομίζω ότι είναι το ιδανικό μέγεθος για να πας κάπου ταξίδι μία βδομαδούλα και να μπορείς να το ξαναγεμίσεις όταν επιστρέψεις. Οπότε μια χαρά, πολύ ωραία αγοράκι αυτή. Πήρα δύο οδοντόβουρτσες μαλακές από Colgate για το ταξίδι μας. Μία για μένα και μία για το Πολ. Και διάλεξα και μερικές σοκολάτες εδώ πέρα από αυτές τις αγαπημένες των Μπλερόνε. Για τους γονείς μου και για τα αδέρφια μου πήρα γάλακτος και πήρα και λευκή. Έχω πάρει διάφορες, είναι η αλήθεια. Για να δοκιμάσουμε, θα μου πείτε καλοκαιριάτικα σοκολάτα, τι να κάνουμε. Το Βέλγιο έχει τις σοκολάτες, παράγει σοκολάτες, οπότε κάθε φορά είναι κάτι το οποίο δεν το παραλείπω να το πάρω, γιατί ξέρω ότι μας αρέσει σε όλους. Οπότε μια χαρά. Και πήρα και αυτές εδώ τις σακουλίτσες για την κουζίνα.
Είναι 25 λίτρες, παίρνω πάντα αυτές από το Action και με βολεύουν πάρα πολύ. Και έχω να σας δείξω και ένα δώρο που μου άρεσε πάρα μου πάρα πολύ από Rituals, από την αγαπημένη μου αυτή η εταιρεία που πραγματικά μου αρέσει τόσο πολύ. Γράφει απ' έξω happiness can be found in the smallest things και όντως πόσο αλήθεια είναι. Πραγματικά πόσο χαιρόμαστε, πόσο μας φτιάχνουν τη διάθεση κάποια τέτοια μικρά πραγματάκια. Είναι ένα πακέτο λοιπόν δώρου, το οποίο έχει μέσα για το ταξίδι πάρα πολύ ωραίες επιλογές σε ένα gel για το σώμα με τη μορφή mousse. Έχει ένα scrub, έχει την body lotion και έχει και αυτό εδώ το μοναδικό κεράκι, το οποίο πραγματικά μοσχοβολάει. Πολύ ωραία επιλογή για δωράκι και θα τα πάρω μάλλον μαζί μου στις διακοπές, γιατί είναι 70 ml και 50 ml και μια χαρά, γιατί με τα αεροπλάνο μέχρι 100 ml μπορώ να πάρω ό,τι θέλω. Θα έχουμε κεφαλίτσα που θα τη στείλουμε κάτω, τη μεγάλη την οικοσάκη, οπότε μια χαρά. Το μεταξύ ζέστηνε αυτή που έχει πιάσει ξαφνικά ή εγώ ζεσταίνομαι, δεν ξέρω. Έξω έχει βέβαια αρκετή ζέστη, αν και έχει λίγο συννεφόκαμα σήμερα, μάλλον έχει βγει όλη η ζέστη από τις προηγούμενες μέρες και εγώ σαν έγκυο ζεσταίνομαι λίγο παραπάνω, είναι αλήθεια, το έχω προσέξει αυτό. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό μας βιντεάκι, διάφορες αγορές που έκανα αυτό το διάστημα για πριν φύγουμε διακοπές. Είμαστε τώρα μια μισή εβδομάδα πριν φύγουμε, οπότε σιγά σιγά αρχίζω και κλείνω αυτές τις δουλίτσες. Θέλω να πάρω κάνα δυο δωράκια ακόμα και είμαι πανέτοιμη για τις διακοπές. Μέσα στην εβδομάδα μάλλον θα φτιάξω και τη βαλίτσα. Φυσικά εσείς στο βίντεο θα το δείτε την επόμενη εβδομάδα με τη βαλίτσα των διακοπών. Και πρώτο Θεός να είμαστε καλά και να κατέβουμε, να ξεκινήσουν οι διακοπούλες μας. Αυτά ήταν τα ψώνια μου, οι αγορές μου. Ελπίζω να σας άρεσαν. Αν ναι, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφούλα στο κανάλι μου. Φυσικά μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram. Θα το βρείτε κάτω στο κουτί περιγραφής. Είμαι πολύ ενεργή και εκεί πέρα. Και εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε καλά και φιλάκια πολλά. Μουα, γεια σας!